χώρα μας και να καταστρέψουν την οικονομία και το χρηματιστήριό μας. Η εφημερίδα Βραδινή για τη συνέχεια, πρωτοσέλιδο, κεντρικός τίτλος, η παρέτηση του κυρίου Μικρούτσικου. Πογκρόμ κατά καλλιτεχνών και δημοσιογράφων, φασισμός, παρέτησαν τον Θάνο Μικρούτσικο επειδή διοργάνωσε τη συναυλία. Και αγωγή 100 εκατομμυρίων κατά Ντιλάν και Σπύρου Καρατζαφέρη, είναι η αγωγή του αρχηγού της ΕΙΠ για τα δημοσιεύματα του Σπύρου Καρατζαφέρη, σχετικώς με το αν είναι ή όχι πράκτορας της CIA. Απειλητικά τηλεφωνήματα στη συγγραφέα Δαμιανάκου που φιλοξένησε τον Οτσαλάν και συστάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου στα κανάλια, μαύρη λίστα συντακτών για απομάκρυνση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι φωτογραφίες είναι των συναδέλφων Λιάννα Κανέλη, Μάκη Τριανταφυλόπουλου, Πάνο Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Τράγκα. Βγάζουν τρελούς τους Σουηδούς για τις δηλώσεις Πάγκαλου, ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Βραδινή. Περνάμε στο Έθνος. Βρώμικος πόλεμος, πολιτικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια με ανυπόστατες φήμες, οι φήμες για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ο κ. Σιμίτης μιλά για κύκλους που επιβουλεύονται τα εθνικά συμφέροντα κατασκευάζοντας γεγονότα και ψιθύρους. Ο ΡΕΠΑΣ προειδοποιεί για νέες προσπάθειες επηρεασμού του Σοφοκλέους και του πολιτικού χρηματιστηρίου. Ο Πάγκαλος βλέπει σχέδιο σε εξέλιξη με στόχο να χτυπηθεί η γαλήνη και η αξιοπρέπεια της χώρας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αλλαγές σε Ελλάς και πυροσβεστική ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Γιώργος Κοστούλας, μυστήριο με τον πρέσβη που κατέθεται επί 25 ώρες. Και βεβαίως το σχολείο μας είναι ότι μια κατάθεση 25 ώρων προφανώς κρύβει πολλά. Προφανώς υπάρχουν πολλά τα οποία έχει πει για αυτή την ιστορία ο πρέσβης μας στο Ναϊρόμπι. Κόφι Ανάν, δεν βλέπω πόλεμο. Και θρίαμβος του Ολυμπιακού, ήταν σοκ του Παραθυριακού, η αναφορά στα αθλητικά γεγονότα της χθεσινής ημέρας. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η αναφορά Κοστούλα, ένα λοιπόν πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό, η πολύωρη, η μαραθώνια αναφορά του κ. Κοστούλα, τα δύο σημεία εμπλοκής του Πρωθυπουργού στην Προδοσία, λέει η εφημερίδα. Η αναφορά λοιπόν Κοστούλα δείχνει σημίτη και 24ωρη κατάθεση στον εισαγγελέα, τι γράφει στο ημερολόγιο του. Οι μισθοί στο δημόσιο, πώς διαμορφώνονται το 99, αναλυτικοί πίνακες και από τον Ελεύθερο Τύπο και οι τρεις συνοδοί του ΑΠΟ έφυγαν άρον-άρον για να μην απελαθούν. Και Γιούβεντους Ολυμπιακός, τα σχέδια Μπάγκεβιτς Ανσελότη για τη μάχη στο Τωρίνο από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Θρίλερ Κένιας κατά την παράσταση εξέταση μαρτύρων, όλοι ξανά στην ανάκριση είναι ο κεντρικός τίτλος της ελευθεροτυπίας. 23 ώρες κατέθεται ο πρέσβης Κοστούλας. Φτάνει πια η πατριδοκαπηλεία, παρέμβαση 127 διανοουμένων και καλλιτεχνών. Σουηδικό lifting στη δήλωση Πάγκαλου, τι έδωσε ο ανταποκριτής, τι μετέδωσε στο πρακτορείο. Θυμίζουμε ότι ο ανταποκριτής είπε ότι δεν του δήλωσε ποτέ κάτι τέτοιο, ότι παρέδωσε δηλαδή τον Οτσαλάν στην Τουρκία, ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Και να λοιπόν εδώ ο Κούρδος καλλιτέχνης που μας συγκίνησε όλους, είναι ο Σεβίν Περγουέρ, ο τροβαδούρος του πόνου ενός λαού. Έχει συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Περνάμε στην εξουσία. Αποκήρυξη του ΠΚΚ ζητούν τώρα οι Αμερικανοί. Ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση Σιμίτη να χαρακτηρίσει τρομοκρατική την κουρδική οργάνωση. Επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου άρχισαν οι Τούρκοι στα σύνορα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αγγίζει η εφημερίδα Εξουσία. Και φωνή λογικής από 127 διανοουμένους, ολόκληρο το κείμενο αρχών για την αποφυγή κουρδοποίησης της εξωτερικής πολιτικής. Άλλα θέματα από την εφημερίδα, Νίκος Κωνσταντόπουλος σε συνέντευξή του, συνεργασία Πασόκ Συνασπισμού θα συζητηθεί στο συνέδριο. Σήμερα η μεγάλη βραδιά για τον θρύλο, για τον Ολυμπιακό και αυξήσεις έως 2,2% στους δημοσίους υπαλλήλους. Τι είπε και τι δεν είπε ο κ. Πάγκαλος για το χθεσινό μεγάλο θέμα. Ρυθμίζονται χρέη ιδιωτών ενός τρισεκατομμυρίου. Νέοι όροι για τον ανατοκισμό. Είναι το θέμα της, ένα από τα βασικά θέματα της καθημερινής. Η πολιτική μας ζωή στη δίνη του Κουρδικού, στο δεξί μέρος της εφημερίδας, άνοιξε αχανής κύκλος ερευνών για το φιάσκο, ενώ η Άγκυρα απειλεί και καραδοκεί. Αυστηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κριτήριο του πληθωρισμού. Αθήνα, δεν θέλουμε ευνοϊκούς όρους. Οι τουρίστες θα έλθουν σίγουρα. Ένα θέμα που αφορά στην τουριστική κίνηση, την οποία ελπίζουμε ότι θα είναι αυξημένη. Αυτά λοιπόν και από την καθημερινή, ο ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Η οργή του λαού να γίνει συνειδητή πολιτική δράση είναι ο κεντρικός τίτλος. Ευρωσοσιαλιστικές αποφάσεις επίθεσης κατά των λαών. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο. Να λοιπόν ένας στίχος ο οποίος
ταιριάζει στην περίσταση. Κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει είναι ο υπότιτλος του κεντρικού θέματος στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων, μιλάει η εφημερίδα βεβαίως για την συναυλία, για την πολύ μεγάλη συναυλία, μετέδωσε μόνο η τηλεόραση του Sky. Και δημόσιοι υπάλληλοι που σε μπέζει η κυβέρνηση. Ένα ακόμη θέμα από τον Ριζοσπάστη. Περνάμε τέλος στην εφημερίδα Τα Νέα. Και 41 νέα τμήματα από φέτος. Μπαίνει το 50% των υποψηφίων σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Τα νέα μηχανογραφικά δελτία σήμερα στα νέα. Όλοι οι πίνακες με τους νέους μισθούς στο δημόσιο. Μαραθώνιες καταθέσεις για τον Οτζαλάν είναι η αναφορά της εφημερίδας στα όσα συμβαίνουν και στις μαρτυρικές καταθέσεις των πρωταγωνιστών. Αυτά λοιπόν και από τις σημερινές εφημερίδες. Τώρα, να δούμε τι λέει το εξωτερικό μας δελτίο, να δούμε τι λέει η Ρένα Γκούμα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Τουρκία και τι άλλες ειδήσεις έχουμε από τον διεθνή χώρο. Καλημέρα, Ρένα. Καλή σου μέρα, Θανάση. Όσον αφορά στην υπόθεση Τσαλάν, να πούμε ότι οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν τελικά, δήλωσαν μάλλον πως θα επιτρέψουν στους δικηγόρους του Αμπντουλάχ Τσαλάν να τον επισκεφθούν στις φυλακές του Ήμραλ, σε μια επίδειξη καλής θέλησης και μετά από τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να δούμε βεβαίως κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει αυτό. Θα επιτρέψουν με εκατοντάδες Τούρκους γύρω-γύρω να προσπαθούν να τους λιντσάρουν? Αν πάρουμε ως παράδειγμα τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επέτρεψαν σε δύο εκ των δικηγόρων του Αμπντουλάχ Τσαλάν να τον επισκεφθούν στο Ήμραλ, τότε τα πράγματα δεν μπορεί να είναι πολύ καλά. Την άλλη φορά ήταν και Τούρκος δικαστής την ώρα που βρίσκονταν οι δικηγόροι του από στις φυλακές και δεν τους άφησε να πούν και πολλά πράγματα. Να πούμε όσον αφορά την υπόλοιπη δεν δέχονται και παρατηρητές στο δικαστήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι έτοιμα και ελληνικό, είναι έτοιμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν παρατηρητές για να διαπιστώσουν κατά ποιες συνθήκες δικάζεται αυτός ο άνθρωπος. Ναι, δείχνουν, θέλουν να δείξουν, δεν γνωρίζουμε τώρα για ποιους λόγους κάνουν αυτές τις κινήσεις οι Τούρκοι, γιατί είδαμε ότι στην αρχή δεν είχαν τέτοιες προθέσεις. Μάλιστα, είχαν επικαλεστεί και την ιδιομορφία του τουρκικού δικαστικού συστήματος, ότι μόνο Τούρκοι δικηγόροι μπορούν να τον υπερασπιστούν, ενώ δεν θα ανοιχθούν καμία άλλη παρέμβαση στη δίκη. Στην υπόλοιπη τώρα διεθνή ειδησιογραφία, η χθεσινή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της Air France, το οποίο εκτελούσε εσωτερική πτήση, είχε αίσιο τέλος, καθώς ο αεροπειρατής, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός πρώην αστυνομικός, άρχισε να αφήνει σταδιακά ελεύθερους τους επιβάτες και στο τέλος παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην αρχή είχε απειλήσει ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος, τελικά δεν το έκανε καθώς δεν κρατούσε καν ούτε εκρηκτικά. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται τώρα από τις γαλλικές αρχές. Είναι μέλος ενός κινήματος άγνωστου μέχρι στιγμής, το οποίο ζητά την πολιτική ένωση της Ευρώπης, ενώ πέρυσι είχε συλληφθεί και πάλι γιατί είχε κατάληψη σε ένα τρένο κρατώντας ένα πλαστικό πιστόλι. Τώρα, όσον αφορά στο Κωσυφοπέδιο, συνεχίζονται οι συγκρούσεις, έχουμε ένταση στην περιοχή. Ο Σέρβος, ο Γιουγκοσλάβος πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υπογράψει τη συμφωνία στο Ραμπουγέ, την οποία καλούνται να υπογράψουν οι δύο πλευρές στις 15 Μαρτίου. Ενώ στην Ουγκάντα, που είχαμε χθες ένα τραγικό περιστατικό, τη δολοφονία 8 ξένων τουριστών, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Όσοι επέζησαν τη σφαγή δηλώνουν ότι 8 ταξιδιώτες, 4 Βρετανοί, 2 Αμερικανοί και 2 Νεοζηλανδοί σφαγιάστηκαν από αντάρτες της φυλής Χούτου. Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής λέει ότι ο θάνατός τους προήλθε την ώρα που άρχισαν να ανταλλαγεί πυροβολισμό στη διάρκεια της επιχείρησης απελευθέρωσής τους. Πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη Μόνικα μιλώ. Για τη Μόνικα, σήμερα έχουμε επίσημη πρώτη. Στην εκπομπή του ABC 2020 και στην Μπάρμπαρα Βόλτερς. Τι λέει λοιπόν, τι θα πει εκεί? Θα πει μια ιστορία για κλάματα. Την είδαμε και στο σποτάκι της εκπομπής να σκουπίζει τα δάκρυά της όταν μιλάει για τον Bill Clinton. Ωστόσο, όπως λέει ο βιογράφος της Νταϊάννα, ο οποίος έχει αναλάβει και την έκδοση του βιβλίου της, η ιστορία της Μόνικα, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα αυτό το βιβλίο. Θα έχουμε ένα καταιγισμό από ειδήσεις που αφορούν τη Μόνικα Λεβίνσκι. Άλλοτε μιλάμε κλάματα με δάκρυα στα μάτια και άλλοτε με οργή για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα δούμε όμως αναλυτικά αύριο τη συνέντευξη, καθώς θα προβληθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αμερική και τι έχει να πει για αυτή την ανάρμοστη ιστορία. Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι να δούμε τη Μόνικα Λεβίνσκι με δάκρυα στα μάτια να μιλά για την ανάρμοστη σχέση της με τον Αμερικανό Πρόεδρο Κλίντον.
Την πρώτη συνέντευξη της πρώην μαθητευόμενης στο Λευκό Οίκο θα μεταδώσει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC στην εκπομπή της Barbara Walters. Και από εκεί που η Μόνικα απέφευγε τους δημοσιογράφους και περνούσε τις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς στο σπίτι του πατέρα της στο Λος Άντζελες, μπαίνει ξανά δυναμικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι με κάποιο νέο ροζ σκάνδαλο, αλλά με ένα βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα. Συγγραφέας του βιβλίου «Η ιστορία της Μόνικα», ο Άντριου Μόρτον, ο άνθρωπος που πούλησε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα με το βιβλίο που έγραψε για την αδικοχαμένη Νταϊάννα. Μια γεύση από το τι θα διαβάσουν οι απανταχού ενδιαφερόμενοι δίνει η βρετανική εφημερίδα Mirror που μίλησε με τον συγγραφέα. Σύμφωνα με τον Μόρτον, η Μόνικα του είπε την ανάρμοστη ιστορία της με τον Κλίντον, μιλώντας άλλοτε με οργή και άλλοτε με δάκρυα στα μάτια. Πάντως, τα καρδιοχτύπια στο Λευκό Οίκο που ένιωθε παλιά είναι για τη Μόνικα παρελθόν. Ενώ ο Μόρτον αναφέρει πως αν και ο έρωτας πέρασε, αυτό που λείπει στη Μόνικα είναι η ζεστασιά και η στοργή που ένιωθε δίπλα στον πλανητάρχη. Καθώς, όπως εξηγεί, η σχέση τους δεν ήταν μόνο σεξουαλική, όπως φάνηκε στον κόσμο. Ο Βρετανός συγγραφέας δεν παραλείπει να κάνει και τον παραλληλισμό μεταξύ των δύο γυναικών, της Νταϊάννα και της Μόνικα, λέγοντας πως και οι δυο τους ήταν αφελείς γυναίκες, που είχαν συσχετιστεί με ισχυρούς άνδρες. Όσο για την πάλι ποτέ κολλητή της φίλη, τη Λίντα Τριπ, που έβγαλε στη φόρα τις περίφημες μαγνητοτενίες με τις εξομολογήσεις της Μόνικα, η πρώην μαθητευόμενη λέει πως θα τη σκότωνε ευχαρίστως. Η επιτυχία του βιβλίου θεωρείται ήδη εξασφαλισμένη, καθώς πριν ακόμα κυκλοφορήσει, περισσότεροι από 400.000 Αμερικανοί έχουν σπεύσει να κάνουν κρατήσεις στα βιβλιοπωλεία. Εκτός από την αυριανή συνέντευξη για το βιβλίο του Μόρτον, η Μόνικα φωτογραφήθηκε για το βρετανικό περιοδικό Hello και μάλιστα στην αγκαλιά του μοναδικού πλέον άνδρα της ζωής της, του Δόκτωρα Λεβίνσκι, που δεν είναι άλλος από τον πατέρα της. Η πέτρα του ροζ σκανδάλου αφήνει στον μπαμπά τα λόγια, ενώ η ίδια προτιμά να ποζάρει με ύφος στάρ, μοιραίας γυναίκας, καλής νοικοκυράς ή αθώου κοριτσιού με τον αρκούδο της. Μεγάλος καημός της Μόνικα τώρα πια τα δικαστικά έξοδα ύψους 600 εκατομμυρίων δραχμών που πρέπει να καταβάλει στους δικηγόρους της, ενώ η μεγάλη της επιθυμία είναι να αποκτήσει κάποτε οικογένεια. Κάτι το οποίο την αγχώνει ιδιαίτερα, καθώς όπως είπε ο Άντριου Μόρτον, μετά το προεδρικό σκάνδαλο, δύσκολα πιστεύει πως θα βρεθεί κάποιος άνδρας να την πλησιάσει. Και μπορεί η Μόνικα να μην πρόδωσε ποτέ τον πλανητάρχη, τον πρόδωσε όμως η πιστωτική του κάρτα. Το περιστατικό συνέβη στη Γιούτα, όπου κάνει τις διακοπές του ο Μπιλ Κλίντον με την οικογένειά του. Πήγε να αγοράσει βιβλία και όταν ήρθε η ώρα να τα πληρώσει με πιστωτική κάρτα, το μηχάνημα την απέρριψε. Φαίνεται πως τα τραπεζικά μηχανήματα δεν εξαιρούν ούτε τον πιο ισχυρό άνθρωπο του πλανήτη. Πολύ χαμόγελο, πολύ χαμόγελο. Ναι, να πούμε ότι έχει δεχτεί και πολλές αδιάκριτες ερωτήσεις η Μόνικα από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η συνέντευξη αυτή που έδωσε στην Barbara Walters, στις οποίες θα απαντήσει. Α, μάλιστα. Θα τις έχουμε αύριο. Να. Θα την έχουμε αύριο, ναι, τις πρώτες πρωινές ώρες θα μεταδοθεί, γιατί έχουμε και τη διαφορά ώρας με την Αμερική. Οπότε τουλάχιστον αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη θα έχουμε αύριο. Τα πολύ αδιάκριτα πια. Τα περισσότερα τα έχουμε μάθει φυσικά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα τη δούμε τη Μόνικα να δίνει τη δική της εκδοχή. Τώρα πού θα πάμε στην Ελβετία και στον κυριολεκτικά μενόμενο Μαραντόνα. Ναι, έναν τάβρο επίδοξο ποδοσφαιριστή, ο οποίος εισέβαλε σε ένα γήπεδο την ώρα που είχαν προπόνηση οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Άρχισε να γυρνάει στο γήπεδο, τελικά κατέληξε παρακαλώ στις κερκίδες των επισήμων, όπου και τον έπιασαν. Καλά, αφού πήγε στους επισήμους πάλι καλά. Ήξερε τι διάλεγε. Η μπάλα έχει στηθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μαραντόνα τρέχει για να χτυπήσει το φάουλ, αλλά ξαφνικά τα χάνει και περνά δίπλα από την μπάλα. Το γήπεδο παγώνει. Γιατί ο Μαραντόνα είναι τάβρος. Ένας τάβρος με το όνομα του Θεού του ποδοσφαίρου, που εισέβαλε σε γήπεδο της Ελβετίας λίγες ώρες πριν αρχίσει ο αγώνας μεταξύ δύο ομάδων της πρώτης κατηγορίας, της ΕΦΚ Ζυρίχης και της Αγκάλεν. Ο απρόσκλητος επισκέπτης μπήκε από την κεντρική είσοδο του γηπέδου την ώρα που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έκαναν προθέρμανση. Διέσχισε τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες. Τρέχοντας, προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα κυκλειδώματα και τελικά τα κατάφερε.
Τρομαγμένος ψάχνει να βρει την έξοδο. Μάταια στρίβει και προσπαθεί να ξεφύγει περνώντας πάνω από τις θέσεις των επισήμων. Τα πόδια του μπλέκονται στα καθίσματα και χτυπά. Οι λίγοι θεατές που βρίσκονται αυτή την ώρα στο γήπεδο ξαφνιάζονται και σηκώνονται. Οι πιο τολμηροί τον πλησιάζουν για να τον απομακρύνουν. Φοβισμένος ο Μαραντόνα πέφτει και τελικά παγιδεύεται. Οι διώκτες του τον πιάνουν, του κλείνουν τα μάτια και τον οδηγούν στην έξοδο. Και όπως σχολίασε ένας αθλητικογράφος, ο Ταύρος, αν και ηττημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στο γήπεδο. Σε αντίθεση με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή που αποχώρησε οριστικά. Ελπίζουμε, Παντελή, ο Ολυμπιακός μενόμενος να μην είναι άλλο, να είναι Ταύρος από πλευράς δύναμης και ισχύως σήμερα και να. Να το δούμε, στις 10 παρά τέταρτο το βράδυ. Να φέρει ένα δυνατό αποτέλεσμα. Ναι, μιλάμε για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού, για την προημιτελική φάση του Champions League, για το 8 του Champions League. Ένας πολύ μεγάλος αγώνας απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, τη μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Τι λέει ο Μπάγκεβιτς, θα τα καταφέρουμε? Ο Μπάγκεβιτς καταναχώρησε προχθές, φάνηκε αισιόδοξος, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, είναι αισιόδοξος προπονητής. Πρέπει και οι παίκτες να αποδώσουν τα ανάλογα μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Στο Ντελε Άλπι η έδρα είναι καυτή, οι παίκτες αλλά και τουλάχιστον 5.000 από ό,τι έμαθα από του Ολυμπιακού κατευθύνονται προς τα εκεί. Ναι, ήδη έχουν φτάσει το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών, αλλά οι οπαδοί νομίζω δεν θα παίξουν τον κύριο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η αγωνιστικότητα και το πάθος των δύο ομάδων. Να πούμε ότι για χθες, για τα άτυχα αποτελέσματα, μάλλον το άτυχο αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού με την Team System για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε με 63-58, έχασε το πλεονέκτημα έδρας που είχε τόσο καιρό από την αρχή του δεύτερου γύρου. Τώρα πρέπει να νικήσει μέσα στο Καζαλέγιο της Ιταλίας για να μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, ενώ ο Ολυμπιακός αντίθετα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στη Βαρέζα με 78-66 και τώρα απομένει να κάνει ακόμη μια νίκη στην Ιταλία, ναι, στο Βαρέζα, για να περάσει την επόμενη φάση. Είχαμε και το Άρης Πιβοβάνα για την προηγουμενική φάση του κυπέλου Σαπόρτα. Ο Άρης νίκησε 95-72, μεγάλη η διαφορά που του δίνει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στο παιχνίδι της Ιουγκοσλαβίας. Είναι 23 πόντοι, δεν νομίζω ότι η Ιουγκοσλαβική ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Άρη με 24, ενώ σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στο κύπελο Κόρατς, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Κόρατς, ο Πανιόνιος με την Μπαρτσελόνα, τον Γκούροβιτς και Φίμη Ρετζιά στις 6, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ποιο θέμα θα δούμε? Δεν θα δούμε θέμα, θα περάσουμε στις εφημερίδες πρώτα και μετά θα περάσουμε λοιπόν στα θέματα του μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την αθλητική ηχό. Ο Ρότσα γυρίζει τον Παναθηναϊκό, έχει ένα λογοπαίγνιο εδώ η εφημερίδα. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης συναντήθηκε χθες μαζί του και συζήτησε την προοπτική της επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε και για τον Γιάτσεκ Κουμόχ. 63-58 η Team System νίκη σοκ στο ΟΑΚΑ. Νούμερα του ποδόσφαιρου και μπάσκετ πάνε πακέτο στις εμφανίσεις, λέει η αθλητική ηχό. Ενώ έχει και ένα θέμα στην πάνω σελίδα. Ο Ολυμπιακός ραντεβού 10 παρατέταρτο με την κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Στον πρωταθλητή τώρα, ο Βασιλιάς είναι εδώ. 78-66 σάρωσε τη Βαρέζε ο θρύλος. Θυμίζοντας τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του, ο Ολυμπιακός άνοιξε χθες διάπλατο το δρόμο για το Μόναχο και την κορυφή της Ευρώπης. Κρίστε την κυρία, μια Ιταλίδα με την φανέλα της Γιουβέντους και δίπλα ο Γεωργάτος. Γιούβε Ολυμπιακός απόψε λοιπόν στις 10 παρατέρα τον Μπάγκεβιτς. Θα δείξουμε τι αξίζουμε, Γεωργάτος, και μετά τον γκολ θα γυρίσω κολυμπώντας. Sport Time. Πατατράκ πάω. Αν δεν νικήσει αύριο στην Πολόνια, μένει εκτός της Ευρωλίγκα. Τραγική η πράσινη στο κρισιμότερο μάτι της χρονιάς. Ο Σούμποντις κοιμότανε στον ύπνο του δικαίου, στον πάκο με απαράδεκτο σαλβέτη Οικονόμου και Μποντίρογκα. Διασώθηκαν ο Τζεντίλε και ο Ράτζα στο δεύτερο μέρος. Στο πάνω μέρος της σελίδας, Θρύλε Μπορείς. Απόψε 10 παρατέρατο το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Γιούβε και την ιστορία του στη μάχη. Και ο Καραταΐδης και στο κάτω άκρο της εφημερίδας. Ευτυχία για δύο, περίπατος του Ολυμπιακού που θριάμβευσε με 78-66 επί της Βαρέζε. Η ανήκει στην Ιταλία ώστε να καθαρίσει από αύριο την πρόκριση στους 8 της Ευρωλίγκα. Στο φύλαθλο. Γλύψιμο με Ρότσα. Ο Βαρδινογιάννης στον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τη μαγιά του στην κυρία να δείξει ο Ολυμπιακός. Μπάγκεβιτς, δεν πρέπει να κλειστούμε. Παίζει ο Καραταϊδής. Αντσελότη, προπονητής Γιουβέντους, η πρόκριση στην Αθήνα. Ετοιμάζει τον Ουρουανό Φονσέκα.
στο πάνω άκρο της εφημερίδας, μια κλάση ανώτερος Ολυμπιακός από Βαρέζε, 78-66, κορυφαίος ο Παπα-Νικολάου, τραγωδία Παναθηναϊκού με Team System, με το πιστόλι στον κρόταφο στην Ιταλία, 58-63. Άλλοι βάζουν τα λεφτά και άλλοι εισπράττουν στον Άρη, καθαροί επιχειρηματίες, μόνο οι οπαδοί. Έχει θέμα στη σελίδα 5 για την ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη, η εφημερίδα Φιλάθλος. Για να περάσουμε στο φως, όπου πρώτο θέμα έχει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιουβέντους. Έτοιμος ο θρύλος, λέει η εφημερίδα, για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, για τη σύγκρουση με τη μεγάλη κυρία Μπάγεβιτς. Θα προσπαθήσουμε να μην κλειστούμε, αλλά και να μην αφήσουμε τους αντιπάλους να κάνουν αυτά που μπορούν. Η Γιουβέντους είναι το φαβορί, αλλά και εμείς είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά. Στο πάνω άκρο, Ολυμπιακός 5 αστέρων, μια λαμπρή εμφάνιση, πήρε 78-66 την πρωτοπόρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος Βαρέζε και έκανε το 1-0 για την πρόκριση στους 8. Καταπληκτικός ο Παπα-Νικολάου, πολυγόλα Κόμαζες και Τόμιτς. Μέγα σοκ στο Παναθηναϊκό. Έχασε 63-58 από την Team System μέσα στο ΟΚΑΚΑ και αύριο, αν χάσει και στο καυτό καταλέγιο, θα μείνει εκτός από την Ευρωλίγκα. Τραγική η πράσινη μετά το 7ο λεπτό. Έλειπαν συνεχώς την πλάτη των Ιταλών που στο 30 ήταν μπροστά με 39-46. Και να περάσουμε και στην ώρα για σπορ, την τελευταία αθλητική εφημερίδα. Ρολόι όλα στην ΑΕΚ, φωτογραφία του Όλεκ Βλαχίν. Βρέθηκε λύση το θέμα, καβάζει και έρχεται τη Δευτέρα στην Αθήνα. Χθεσινή επικοινωνία του Τσάρου με τον Μελισανίδη. Είμαι οπαδός, δεν πουλάω τον Ντέμι, λέει ο Δημήτρης Μελισανίδης. Τι είπε για τη σχέση του με την ΑΕΚ, τα μελλοντικά του σχέδια και τον Τρογανά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα. Μαλλιά κουβάρια στον ΠΑΟ και άλλοι κατά του Ασάνοβιτς. 78-66 Σταλ Κόμαζες και φουλ για το 2-0. 63-58 ήταν στραβό το κλίμα. Το έφαγαν και οι διαιτητές. Αυτά, Θανάση, από τις αθλητικές εφημερίδες. Όπως είδες και εσύ, οι περισσότερες έλεγαν για το μπάσκετ και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και την ήττα σοκ που υπέστη ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε το σχετικό βίντεο. Ναι. Ιδανικός αυτόχειρας, ο Παναθηναϊκός έχασε το πλεονέκτημα έδρας που είχε αφού γνώρισε την ήττα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από την Team System Bologna με 58-63. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν νίκη την Πέμπτη στο Καζαλέκιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρωλίγκα. Η Ιταλική ομάδα ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έχοντας στη σύνθεσή της ένα εκπληκτικό Μάγκερς που σημείωσε 20 πόντους, πήρε αυτή την πολύτιμη νίκη. Ο άλλος εκπρόσωπός μας στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα τις Βαρέζε με 78-66 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους 8 του θεσμού. Έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση που ακούει στο όνομα Μπαρτσελόνα είναι ο Πανιόνιος που αντιμετωπίζει τους Ισπανούς για τους 4 του κυπέλου Κόρατς. Τον κρίσιμο αγώνα της ελληνικής ομάδας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά στις 6 το απόγευμα από την τηλεόραση του Sky. Ο Πανιόνιος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και ο προπονητής του Αντρέι Μαντζόν θέλει να συνδυάσει την πρώτη του χρονιά στη χώρα μας με μια κορυφαία διάκριση. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 4 του κυπέλου Σαπόρτα ο Άρης. Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, επικράτησε με 95-72 της Πιβοβάρνα και εξασφάλισε διαφορά ασφαλείας εν ώψη του επαναληπτικού στη Σλοβενία την ερχόμενη Τρίτη. Οι κυτρινόμαυροι που στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 8 πόντους, γύρισαν το παιχνίδι και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-37. Η πολύ καλή απόδοση του Λιαδέλη που πέτυχε 25 πόντους και η προσφορά του Αγγελίδη που σημείωσε 21 έδωσαν στον Άρη πρωταγωνιστικό ρόλο στο δεύτερο μέρος με τους παίχτες του Βίσερτ να εκτοξεύουν τη διαφορά στα ύψη. Η εκρηκτικότητα του Μιχαέλεως στα τελευταία λεπτά σε συνδυασμό με τις βόμβες τριών πόντων των γηπεδούχων έφεραν το τελικό 95-72 και ταυτόχρονα χαμόγελα στην ελληνική ομάδα. Και για να δούμε και το επόμενο, τι θα γίνει στο Τωρίνο, νομίζω είναι το βίντεο. Ναι, είναι, θα γίνει στο Τωρίνο. Να υπενθυμίσουμε ακόμη μια φορά όμως για τον μπάσκετ, το ότι σήμερα Πανιούνιος αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Κόρατς. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 6 και θα μεταθέσει ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Θα δούμε τώρα το βίντεο για τον Ολυμπιακό και το Γιουβέντους. Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι που για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή παρουσία τους κατάφεραν να προκριθούν στην προημιτελική φάση του πρώτου τάξη ποδοσφαιρικού κυπέλου στη Γυραιά Ήπειρο, δίνουν το βράδυ τη μεγάλη μάχη για το κάτι παραπάνω. Για εμάς είναι παιχνίδι, απλά έτσι να το πω, δύσκολο. Αλλά στα δύσκολα πιστεύω και εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία, Τετάρτη, και θα προσπαθεί το καλύτερο. Η πρόκριση στους 4 του Champions League περνάει από το Ρήνο και τη μεγάλη κυρία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Juventus. Η ομάδα που έχει κατακτήσει 2 κύπελα πρωταθλητριών, 1 κυπελούχων, 3 κύπελα UEFA και 2 Super Cup, πραγματοποιεί φέτος τη χειρότερη πορεία της στο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια.
Η απόλυση του Μαρσέλο Λίπη και η διάδοχη κατάσταση που ακούει στο όνομα Κάρλο Αντσελότη έφερε στη Γιούβε την ηρεμία που ζητούσε. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο αυτό αγώνα που θα γίνει στο εντυπωσιακό Ντελε Άλπι. Αρρωγή στην προσπάθεια των Ερυθρολεύκων θα είναι περίπου 8.000 Έλληνες φύλαθλοι.